Όχημα κινείται με ηλικιώδη ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα της Εγνατίας Οδού λίγο πριν την Αλεξανδρούπολη. Οι υπόλοιποι οδηγοί με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν την τρελή πορεία του αυτοκινήτου με οδηγό νεαροδιοκινητή, ο οποίος μεταφέρει παράνομα μετανάστες στη χώρα μας. Σε μάστιγα τείνουν να εξελιχθούν τα τροχεία που προκαλούν διακινητές στον Εύρο. Οι οδηγοί των κλεμμένων συνήθως αυτοκινήτων εισβάλλουν στο αντίθετο ρεύμα της Εγνατίας Οδού προκειμένου να αποφύγουν τα μπλόκα της αστυνομίας. Αποτέλεσμα, η πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων ή ακόμη και δυστυχημάτων. Έχει γίνει επανειλημμένα, κλείνει η Εγνατία Οδός. Πλέον δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει να δώσουμε και εμείς το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες όλης της περιοχής αλλά και των επισκεπτών. Το απόγευμα της Κυριακής, εξαμελής οικογένεια στο ύψος του Δωρικού Εύρου βίωσαν τον τρόμο όταν διακινητής που μετέφερε παράτυπους μετανάστες έπεσε πάνω τους με το όχημά του, τραυματίζοντας σοβαρότερα τη μητέρα και πιο ελαφριά τα 4 ανήλικα παιδιά. Λίγες ώρες αργότερα, ακόμα ένα τροχαίο οδηγό λαδαπό διακινητή σημειώθηκε μέσα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Έχουμε ένα πραγματικό πόλεμο με τα κυκλώματα των διακινητών και θέλουμε εκείνα τα εφόδια στα χέρια μας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη μεγάλη πληγή και να κουλώσουμε αυτή την πληγή. Μόνο το τελευταίο διάστημα σε 5 μετοπικές συγκρούσεις. Εξαιτίας επικίνδυνες οδήγησης διακινητών που μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα, δύο ανυποψίαστοι οδηγοί, ένας 46χρονος πατέρας δύο ανήλικων παιδιών και ένας 70χρονος έχασαν άδικα τη ζωή τους. Το να υπάρχει κίνηση ανάποδα στην κυκλοφορία και να έχουμε θανάτους συνανθρώπου μας είναι κάτι τρομερό, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το αφήσουμε να εξελιχθεί. Σε τηλεδιάσκεψη πριν από λίγες ώρες του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου και τοπικούς φορείς, αποφασίστηκε η λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου παραβίαση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας από διακινητές. Αποφασίστηκε η εντατικοποίηση των ελέγχων από την αστυνομία στο οδικό δίκτυο και στους κόμβους του αυτοκινητοδρόμου, δηλαδή της Εγνατίας Οδού. Το Σάββατο οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης προγραμματίζουν στο κέντρο διαμαρτυρία στο λιμάνι της πόλης, ενώ οι αγρότες του νομού σκοπεύουν να βγουν και να κλείσουν με τα τρακτέρ τους στην Εγνατία Οδό, ζητώντας την άμεση εφαρμογή των προτινόμενων μέτρων.